Στην επόμενη φάση της ουσιώδους διαπραγμάτευσης όλων των καυτών κεφαλαίων περνούν οι συνομιλίες. Αυτό ανακοίνωσε ο νέος ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα μετά την πρώτη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Ντερβίς Έρογλου στην παρουσία των δύο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση ενός δομημένου διαλόγου και για το λόγο αυτό έδωσαν οδηγίες στους διαπραγματευτές τους να εισέλθουν σε εντατικές συνομιλίες με στόχο να γεφυρώσουν το χάσμα μέσω πραγματικών διαπραγματεύσεων όλων των ανεπίλητων ουσιωδών θεμάτων. Η ουσιαστική φάση τώρα αρχίζει, πέδειξε ο Σπεν Μπαρθάιτα, τονίζοντας ότι η φάση της παρουσίασης και ανάλυσης των προτάσεων έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπε, δεν θα διστάσουν να φέρουν ιδέες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τις οποίες θα ανακοινώσουν όταν οριμάσει ο χρόνος. Τα Ηνωμένα Έθνη θα προσπαθήσουν στη νέα φάση των συνομιλιών για το Κυπριακό να παρουσιάσουν ιδέες που να μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει με βάση τις θέσεις των δύο πλευρών, όπως έχουν κατατεθεί. Αναστασιάδης και Έρογλου συμφώνησαν επίσης την επιτάχυνση των συνομιλιών, ενώ ήδη θα συναντώνται μία με δύο φορές το μήνα. Υπήρξε μια επικοδομητική συζήτηση και οπωσδήποτε η ανάγκη να εμπλακούμε σε ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να αποτραπεί η απαράδεκτη σημερινή κατάσταση. Συνεπώς, αυτό που θέλω να δω είναι το ποια θα είναι στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων η συμπεριφορά του κυρίου Έρου. Πάντως η χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα ότι έφτασε η ώρα για διαδικασία πάρε δώσε στο Κυπριακό παραλίγο να την άξει στον αέρα τη σημερινή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Οι δύο ηγέτες έχουν ταυτοποιήσει τα περισσότερα από τα θέματα κλειδιά. Βρίσκονται στο τραπέζι. Τώρα είναι θέμα επιλογής. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο πάρε δώσε για να μπορέσουν να συμφωνήσουν στην τελική λύση. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της Λευκωσίας με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει διόρθωση δεν θα μετέβαινε στη σημερινή συνάντηση. Λίγη ώρα αργότερα ο εκπρόσωπος του Μπαν Κι-μουν έκανε λόγο για γλωσσικό ολίσθημα διευκρινίζοντας ότι η φάση του πάρε δώσε θα είναι η τελική φάση, δήλωση που ικανοποίησε τη Λευκωσία.